Γεια σας, είμαι η Όλγα και σήμερα με την κατσαρόλα. Σήμερα σας παρουσιάζω μια πάρα πολύ υγιεινή σαλάτα με πάρα πολλά καρότα. Η σαλάτα αυτή είναι από Κορέα, κορεάτικη σαλάτα. Την ξέρουν όλοι όσοι ζούσαν κάποτε στη Σοβιετική Ένωση. Οι οικογένειες, στις γιορτές φτιάχνουμε αυτή τη σαλάτα γιατί είναι αγαπημένη από γενιά σε γενιά, κάπως έτσι. Βγήκε από την Ασία, βγήκε από εκεί, από την Κορέα και απλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Η πιθερά μου πάρα πολύ καλά κάνει αυτή τη σαλάτα, αλλά σήμερα με βοηθάει ο Κυριάκος. Δική του είναι η δουλειά, εγώ απλά σήμερα είναι camera woman και θέλω να σας πω ότι είναι αυτή είναι η τέταρτη φορά που προσπαθώ να αρχίσω το βίντεο και κάτι μου γίνεται στραβά, ξαναγίνεται στραβά και τέλος πάντων δεν ξέρω αν μια τέταρτη φορά θα πετύχω τέλος πάντων. Το πουλάκι με βοηθάει, οπότε λογικά θα έχει καλό βιντεάκι. Τι θέλω να σας πω, η σαλάτα αυτή συνοδεύεται με κρέας, με ψάρι. Εγώ θα σας βάλω φωτογραφίες, εμείς θα τη φάμε με λαχανοδολμάδες. Η σαλάτα αυτή τρώγεται καλύτερα την επόμενη μέρα. Είναι αρκετά νόστιμη, αν τη φτιάξετε σωστά. Είναι τέτοια σαλάτα που μπορείτε να αλλάξετε κάποια υλικά. Εγώ θα σας γράψω. Πάντα τι κάνουμε στο περίπου. Εγώ δηλαδή όπως ό,τι έχω. Λίγο παραπάνω πιπέρι, λίγο παραπάνω μπαχαρικά, λίγο πιο λίγο μπαχαρικά, με κρεμμύδι, χωρίς κρεμμύδι. Θα κοιτάξετε ποιες αναλογίες θα βάλετε εσείς και πιστεύω θα ρισκάρετε και θα τη κάνετε αυτή τη σαλάτα. Και από την αρχή σας λέω ότι σας στέλνω φυλάκια από τη Θεσσαλονίκη, από το Κορδελιό, γιατί στο τέλος του βίντεο δεν θα με δείτε. Θα κάτσουμε να φάμε. Κάπως έτσι. Εδώ περίπου 1 κιλό και 200 γραμμάρια καρότα. Ο Κυριάκος τα άτριψε. Τα αφήνουμε για λίγο στην άκρη γιατί πρέπει να ετοιμάζει το κρεμμύδι. Πάλι θέλω να πω ότι σε αυτή τη σαλάτα η κρεμμύδι μπορεί να τη βάλετε, μπορεί να μην βάλετε. Ένα κρεμμυδάκι, να πω ότι αυτό είναι και μεγάλο. Κοιτάξτε τι κομματάκια θα κάνει μικρά και χωρίς κρεμμύδι γίνεται. Αυτά. Όσο πιο μικρά τόσο πιο καλά, έτσι δεν είναι? Τώρα ο Κυριάκος τελειώνει και κόβει ένα ολόκληρο κρεμμύδι, έφυγε για αυτή τη σαλάτα. Εγώ έχω βάλει λάδι στη φωτιά, περίπου 150 γραμμάρια στο τηγάνι. Θέλουμε το λάδι να καίει. Τι βάλαμε. Τι άλλο. Με το μάτι. Θα σας γράψω μετά βέβαια στο περίπου, γιατί οι γεύσεις είναι διαφορετικές. Κάποιος θέλει πιο καυτερή τη σαλάτα, κάποιος θέλει όχι τόσο καυτερή. Κόκκινο πιπέρι. Κόκκινο πιπέρι και κόκκινο πιπέρι καυτερό. Να, τα μπαχαρικά. Θα τα γράψω μετά τα συστατικά και εδώ και όλα θα τα γράψω μετά σε αυτό το κομμάτι. Ένα φακελάκι περίπου. Όλο θα φύγει. Όχι όλο. Όχι όλο. Μάστρος ξέρει καλύτερα από μένα. Θέλει ακόμα λίγο. Πρέπει να πάρει χρώμα. Ωραία, περιμένουμε. Το κρεμμύδι άρχισε να παίρνει αυτό το καραμελιά χρώμα που περιμένουμε. Ακόμα ένα λεπτάκι περίπου. Η πιο μαγική στιγμή της σαλάτας.
Βλέπετε, μπαχαρικά είναι πάνω-πάνω και τώρα με αυτό το καυτό λάδι. Είναι μυστικό το Κυριακό. Πολύ ωραίο κόλπο κιόλας. Το λάδι, το καρότο, για να δώσει όλες τις βιταμίνες χρειάζεται λάδι. Εδώ σε αυτή την παραδοσιακή κινέζικη σαλάτα κοριάτικη έχει και τα σωστά μπαχαρικά για να είμαστε υγιείς και σωστό συνδυασμό. Θέλει πολύ καλό ανακάτεμα και η σαλάτα μας πρέπει να οριμάσει μία νύχτα για να είναι νόστιμη, αλλά αν βιάζεστε πάρα πολύ μπορείτε να τη φάτε και μετά από 2-3 ώρες.